Μολέτα! Όχι, δεν έχει. 2-2 είχε. Δεν μαζί μας έχουμε έναν εκ των προπονητών της ΑΕΣ Σπάρτης, τον κύριο Γραμματικάκη. Coach, αν και δυσκολεύτηκε η ομάδα στο 3-0, δεν νομίζω ότι δείχνει καθαρή εικόνα του αγώνα. Δυσκολεύτηκε, σημείωσε ένα γκολ λίγο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο οποίο και προκλήθηκαν κάποια επεισόδια. Θέλω πρώτα να σχολιάσετε το αποτέλεσμα της ομάδας και μετά, αν θέλετε, τα επεισόδια. Καταρχήν πιστεύω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο δίνει το 3-0. Θέλω να πω όμως ότι εμείς είχαμε τις ευκαιρίες. Μπορούσαμε πιο γρήγορα να καθαρίσουμε το μάτς, από τη στιγμή που δεν καθάρισε. Πήγε έτσι. Θέλω όμως να ευχαριστήσω και την τύχη μας, γιατί οι αλλαγές μας ήταν όλες εύστοχες, πιστεύω. Μας βοήθησαν πάρα πολύ. Και για μας ήταν ένα κομβικό παιχνίδι, το οποίο έτσι όπως ήρθε θα μας βοηθήσει πολύ και στο επόμενο. Η νίκη του Κυβερίου επί του Πάμισου έβαλε φωτιά στον Πάμισο. Ήταν το σενάριο που απευχόμουν, να είμαι ειλικρινής, αλλά εγώ είμαι γεννημένος για τα δύσκολα και θα πάμε να κάνουμε κάτι καλό και στο δύσκολο παιχνίδι. Θέλετε να δείτε κάτι τα επεισόδια για τη φασαρία που έγινε στο πρώτο γκολ? Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά να συμβαίνουν. Το θέμα και εγώ αναμύθηκα μέσα στα επεισόδια, με την προσπάθησα να κρατήσω κάποιους απ' έξω. Εντάξει, καλό να μην συμβαίνουν, αλλά ποδόσφαιρο είναι και συμβαίνει. Δεν παίζουμε σε εκκλησία. Αυτά τα επεισόδια ήταν και ως αποτέλεσμα της έντασης και του πάθους που είχαν οι ποδοσφαιριστές στην προσπάθεια για το τίτλο. Για μένα ήταν παράξενο και πιστεύω και για εσάς ότι τη στιγμή που δέχτηκε το. Ματερατικός το γκολ, αντέδρασε νευρικά. Ενώ ήταν ένα μάτσο γι' αυτό αδιάφορο και θα μπορούσε να είναι πιο ήρεμο. Είχε πάθος να μας κερδίσει. Καλά κάνει και η πάθος, αλλά και εμείς καλά κάνουμε και θέλουμε να κερδίσουμε. Ο επόμενος αγώνας παίζουμε τον Πάμισο. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, γιατί δεν έχουν. Αγώνας της χρονιάς όμως. Όχι, θα δείξει. Είναι το επόμενο παιχνίδι. Και κάθε επόμενο παιχνίδι είναι το δύσκολο παιχνίδι. Έτσι πιστεύω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή που σας γνώρισα.